Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην οδό Αγίου Μίνα με το ρεύμα ανόδου από το ύψος Καλοκαιρινού να είναι ανοιχτό μόνο για τα αστικά λεωφορεία, ενώ τα οχήματα προερχόμενα από Καλοκαιρινού ακολουθούν την πορεία Μονής Καρδιωτήσης, Ραδάμανθης προς Αγίου Μίνα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά τι να κάνουμε. Δεν γίνεται κάτι άλλο τώρα. Άλλο γύρω, συνέχεια. Ας ελπίσουμε να έρθει άλλο lockdown. Το λογικό θα ήταν να πάρουν μέτρα για το ετοιμόρροπο. Και όχι να γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση του κόσμου. Είχαμε έρθει σε ένα διέξοδο λόγω της ετοιμορροπίας αυτού του διατηρητέου κτίσματος. Ξέρετε τι περιπέτεια περνάει ο Δήμος χωρίς να έχει την καθήλυνα αρμοδιότητα για να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Εμείς αυτή τη στιγμή βάλαμε όλα τα δεδομένα κάτω και προσπαθήσαμε να βάλουμε μια εναλλακτική σε εφαρμογή όπως μας τη ζήτησε ο Δήμαρχος. Τροχαία και δημοτική αστυνομία ρυθμίζουν την κυκλοφορία στο επίμαχο τμήμα. Για να εισέλθει το αστικό λεωφορείο στο ρεύμα ανόδου της οδού Αγίου Μίνα, ο τροχονόμος συνειδητοποιεί το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα παραπάνω, προκειμένου να διακόψει την κίνηση οχημάτων στην κάθοδο της οδού. Μέσω της αντιδρόμησης της Μονής Καρδιωτήσης και της Ραδαμάνθιος, ώστε τα γιοταχή με μια πολύ μικρή παράκαμψη να βρίσκονται από την Καλοκαιρινού στον Άγιο Μινά και τα λεωφορεία που δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν από αυτό το στενό, από αυτή την παράκαμψη, θα έρχονται κατ' εξαίρεση από την Αγίου Μινά με ρύθμιση της κυκλοφορίας καταρχήν με τους τροχονόμους και τη δημοτική αστυνομία και σε δεύτερο χρόνο με ένα κόμβο με φωτεινό σηματοδότη καινούργιο που έχουμε ήδη παραγγείλει, ώστε αυτό να γίνεται αυτόματα. Να μπει ένα φανάρι να ρυθμίζεται καλύτερα η κυκλοφορία, να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Είδαμε με τόσα χρόνια να συνηθίσουμε αυτή την κατάσταση και τώρα πάλι ανατρέπεται. Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες μετά το εξώδικο του αστικού κτέλ προς τον Δήμο Ηρακλείου. Αφορμή αποτέλεσαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή λόγω του κλείσιματος οδικού τμήματος επί της οδού Αγίου Μινά για λόγους προστασίας των διερχόμενων πεζών και οδηγών από κτίσμα το οποίο εμφανίζει προβλήματα στατικότητας. Πρέπει να γίνει άμεσα μια δουλειά εκεί πέρα, να πέσει το κτίριο, να μην έχει φόβο ο καθένας που περνάει, γιατί μπορεί να είναι και νύχτα. Από την άλλη όμως και οι υπηρεσίες είναι δυστύντες. Για το ετοιμόρροπο, ας πούμε, ξέρω εγώ που είναι η αιτία του όλου θέματος και τα προστατευτικά ετοιμόρροπα είναι. Ελπίζω να τρέξουν οι διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού και να ολοκληρωθεί η καθαίρεση του πρώτου ορόφου σε αυτό το διατηρητέο για να μην υπάρχει πια επικινδυνότητα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Αγίου Μινά για όλα τα οχήματα σε σύντομο χρόνο.